Ένα αδιανόητο έγκλημα εξιχνιάστηκε στην Πάτρα. 35χρονος, με συγχωρείτε, δολοφόνησε τη θεία του μέσα στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο είχε σκοτώσει πριν από 7 χρόνια την ίδια τη μητέρα του. Τότε είχε καταδικαστεί, αλλά αποφυλακίστηκε και επανέλαβε την αποτρόπαια πράξη του. Σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του με διαφορά 7 ετών στο ίδιο σημείο και την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Μετά από το... Με το περιστατικό με τη μητέρα του δεν τον είχαμε ξαναδεί εμείς εδώ, τουλάχιστον στη γειτονιά. Δεν είχε δώσει ιδιαίτερος στόχος στη γειτονιά, ούτε ήταν λίγο μίλητος πολύ. Ο 35χρονος αυτή τη φορά συνελήφθη, καθώς σκότωσε τη θεία του μέσα σε αυτό το σπίτι στην Πάτρα. Στη συνέχεια παρέμεινε δίπλα της για 3 ολόκληρες ώρες. Καθάρισε και αφού πέταξε τα σκουπίδια, απομακρύνθηκε μεταφιεσμένος. Από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας, οι αστυνομικοί είχαν πολύ σημαντικά στοιχεία στη διάθεσή τους. Αυτά προέρχονταν από κάμερες ασφαλείας εδώ στην περιοχή, οι οποίες είχαν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη. Ο δράστης που συνελήφθη μέσα σε τροχόσπιτο στο Λουτράκι πήγε στο σπίτι της γυναίκας στις 2 παρα 10 το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Ιουλίου και αποχώρησε στις 5:05. Αφού σκότωσε τη θεία του, έφυγε φορώντας περούκα, φόρμα εργασίας και μάσκα στο πρόσωπο. Έβγαλε 3 μεγάλες τσάνες απορριμμάτων που πέταξε σκουπίδια και στη συνέχεια πήρε λεωφορείο για το Λουτράκι. Είχε ενεργήσει με την ίδια ακριβώς μέθοδο δολοφονική επίθεση εναντίον της μητέρας. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος γιατί η κατηγορία υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας και έτσι δυστυχώς πριν λίγες μέρες ήθελε να ακολουθήσει το ίδιο ακριβώς μοτίβο. Ο 35χρονος είχε κατηγορηθεί για τον άγριο ξυλοδαρμό της μητέρας του στις 17 Ιουλίου του 2016. Η γυναίκα 10 μέρες αργότερα κατέληξε. Σκότωσε τη θεία του 7 χρόνια μετά, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 27 Ιουλίου. Ο 35χρονος, ο οποίος κρατείται εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, αρνείται τις κατηγορίες. Η δικογραφία από τους αστυνομικούς έχει σταλεί στην εισαγγελία της Πάτρας, εκεί όπου αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες ο δράστης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο τροχόσπιτο βρέθηκε μια εφασμάτινη χειρουργική μάσκα, ένα ζευγάρι μαύρα αθλητικά παπούτσια και ένα τσαντάκι μέσης, παρόμοιο με αυτό που φορούσε ο δράστης όταν έφυγε από το σπίτι της άρχης 55χρονης.